Είμαστε να περάσουμε στον επόμενο αγώνα της βραδιάς, ο οποίος λαμβάνει μέρος με boxing rules. Στην κόκκινη γωνία έχουμε τον Μπάμπη Κορκή, στην μπλε γωνία ενάντια στον Γιώργο Παπαδόπουλο. Και ξεκινάμε, Κορκής είναι με τα κόκκινα γάντια, Παπαδόπουλος είναι με τα μαύρα. Παπαδόπουλος πάρα πολύ εύστοχο με το 2 του. Με το διάρρη βρίσκει κατευθείαν τον Κορκή. Κορκής είναι πολύ έμπειρος kickboxer, σήμερα αλλάζει στυλ. Μονά χτυπήματα κατά τους δύο. Διπλή τζάβα τον Παπαδόπουλο. Ωραία κίνηση από τον Παπαδόπουλο, πάρα πολύ ωραίο, ο οποίος κινείται συνέχεια. Δεύτερο άπρεκα του αστοχή από τον Κορκή. Ένα-δύο τον Παπαδόπουλο και τώρα πάρα πολύ ωραία κοφτερή τζάμπ, ο οποίος πιέζει τον Κορκή, αλλά ο Κορκής ψύχρεμος. Φεύγει από το πλέγμα. Για να δούμε. Ωραία άμυνα από τον Κορκή και τώρα συνεχίζει Παπαδόπουλος, πολύ ωραίος, ψύχρεμος. Ωραίος ο Παπαδόπουλος, πολύ ωραίες κινήσεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που κινείται. Κορκής έχει δύναμη. Ωραίος ο διαγωγός από τον Παπαδόπουλο. Και τώρα πιάνω το δύο παίκτες, αριστερό χουκ από τον Παπαδόπουλο και δεξί χουκ από τον Κορκή. 10 δευτερόλεπτα ακόμα και ακούσαμε το καμπανάκι, τα κλικς. Ωραία κίνηση, πάρα πολύ ωραίος πρώτος γύρος. Γιατί πάλι είναι τα χέρια, ξεκινάει ο δεύτερος γύρος. Συμβουλές στον Παπαδόπουλο να διατηρήσει το κέντρο του ring. Ωραίες ανταλλαγές. Ο Κορκής είχε αγωνιστεί πριν από ένα μήνα περίπου σε αγώνα kickboxing, σε ένα πάρα πολύ δυνατό αγώνα. Δεν ήταν η βραδιά του εκείνη την ημέρα, αλλά επίσης αγωνίζεται νομίζω πιο πολύ στο στυλ του kickboxing. Δεν νομίζω να έχω ξαναδεί να αγωνίσει σε box. Εκτός κι αν το έχω χάσει. Ωραία κίνηση από τον Παπαδόπουλο, ο οποίος κάνει τον Κορκή και αστοχή. Νομίζω τον πέτυχε ο Παπαδόπουλος τώρα. Το πέτυχε ενώ απέφυγε όλα τα δυνατά χτυπήματα του Κορκή, και αυτό έχει σημασία. Overhand. Αυτό το οποίο πρέπει να σύγει. Το ότι ο Κορκής αγωνίζεται και σε kickboxing νομίζω αντανακλάται και στο στυλ που έχουν αυτοί οι δύο σε αυτόν τον αγώνα που είναι πυγμαχίας. Ο Παπαδόπουλος φαίνεται πυγμάχος. Φαίνεται σαν πυγμάχος, βηματίζει σαν πυγμάχος. Ακολουθεί την αρχή του ότι προσπαθεί να αυξήσει τα χτυπήματά του και να αποφύγει όσο μπορεί να δεχτεί χτυπήματα. Ο Κορκής αντίθετα δείχνει διατεθειμένος να αντέξει μερικά χτυπήματα. Κορκής ορμάει, Παπαδόπουλος ψύγρεμος. Ωραία κοφτερή τζάμπα από τον Παπαδόπουλο. Και άλλη μία. Βλέπεις να τον ενοχλεί συνέχεια. Και το... Ωραίος αγώνας στον MMA, ο κύριε δεν είναι. Σε λίγο αυτά, στο Cage Survivor. Και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στον τρίτο γύρο και φύγαμε. Ενθάρρυνση από το κοινό και για τους δύο αθλητές. Ένα αγκαλισμός και πάλι από τον Μπάμπη Κόρκη. Κορκής. 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 Το έχω μπροστά μου στα αγγλικά, πάνω το τονίσω. Ναι. Ο
δύο πετύχανε. Ωραίος ο Μπάμπης Κορκής τώρα επιτίθεται. Ψύχρεμος ο Παπαδόπουλος. Κορκής παίζει πιο πολύ ξύλο, νομίζω ότι έχει αρχίσει και ξέρει ότι είναι πίσω, οπότε παίζει. Ακριβώς. Παίζει αυτό που λέμε όλα για όλα αυτή τη στιγμή. Προχωράει μπροστά, όμως ο Παπαδόπουλος δεν είναι άνθρωπος ο οποίος θα πρέπει να τον αφήσεις. Δεν μπορείς να προχωράς μπροστά με τον Παπαδόπουλο. Στην ουσία ο Κορκής προσπαθεί να καυγαδίσει όσο περισσότερο μπορεί με τις γροθιές για να χαλάσει και αυτό το πιο τεχνικό και συγκροτημένο στυλ του Παπαδόπουλου. Σωστή τακτική. Σωστό, ακριβώς. Φαίνεται ότι αποδίδει. Γιατί προσέξτε, παρασύρει τον Παπαδόπουλο σε μπρόλ. Και τώρα, ο Μπάμπης Κορκής έχει πετάξει πλέον κάθε προσοχή από το παράθυρο που λέμε. Κάθε επιφύλαξη και πλέον παίζει ξύλο. Έχουμε 25 δευτερόλεπτα περίπου στο γύρο. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει κάτι δραστικό. Νομίζω ότι είναι πίσω στους άλλους δύο πρώτους γύρους. Ο Παπαδόπουλος θα πρέπει ή να παίξει το τεχνικό παιχνίδι στο οποίο είναι καλός και να κερδίσει εντυπώσεις. Αλλιώς θα παρασυρθεί σε παράστη πιμάτα. Ένα παιχνίδι που δεν το συμφέρει απέναντι σε έναν ριψοκίνδυνο αθλητή όπως ο Κορκής. Ναι, και πιέζει ο Κορκής. Και σίγουρα θα τώρα. Τέλος του αγώνα. Wow! Νικητής αυτού του αγώνα, μπλέγω!